Σήμερα είπαμε ότι θα μαζευτούμε να παίξουμε, να χαρούμε, παρότι έκανε πολύ ζέστη. Βέβαια, η θάλασσα σε τραβάει, όπως τραβάει και εμένα, γιατί την αγαπώ χειμώνα καλοκαίρι. Και αυτή εδώ η θάλασσα, αυτή εδώ η περιοχή, ενέπνευσε το καινούριο βιβλίο, που σήμερα σταθήκαμε στα παιχνίδια που περιλαμβάνει αυτό το βιβλίο. Γιατί ήθελα να μοιραστώ αυτό το κομμάτι της γνώσης και της εμπειρίας μου, που ήταν και το αντικείμενο του διδακτορικού μου και του πρώτου μου βιβλίου, πριν από 15 χρόνια με το καλό, με αφορμή αυτό το αφήγημα που στην ουσία μιλάει για τη δύναμη της μουσικής, της γλώσσας για όλο τον κόσμο, τη δύναμη της αγάπης, της αλληλεγγύης και της προσπάθειας. Αυτό λοιπόν συνοδεύεται με την αφήγηση του παραμυθιού, που είναι μια άκρος επαγγελματική δουλειά. Το αρχικό κομμάτι, οφείλω να πω, έγινε στη Μυτιλίνη, όπου εγώ σαν θεατρολόγος ηθοποιός αφηγήθηκα. Να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Τζιριγότη που μας φιλοξένησε στο στούντιό του. Έφυγε στην Αθήνα, όπου μπήκαν οι μουσικές, μπήκαν οι ήχοι, μπήκε στο βιβλίο. Όπως μπήκανε και οι ασκήσεις που συνοδεύουν το κείμενο, οι αντίστοιχες ασκήσεις, και το κομμάτι το εικαστικό, για να είναι εργαλείο για τα παιδιά, για τους γονείς, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Και είναι και ένα βιβλίο που θα χαρώ, γιατί σήμερα έπεσε η ιδέα, που πραγματικά θα χαρώ και με όλη μου τη χαρά θα δώσω τα δικαιώματα σε όποιον μου το ζητήσει, για να ανεβεί σε παράσταση για τα παιδιά στο κλείσιμο ενδεχομένως της επόμενης σχολικής χρονιάς. Είναι κάτι πολύ καινούριο, μου προτάθηκε σήμερα, με χαρά λέω ναι σε αυτό, όποιος ενδιαφέρεται ας το πάρει, να το διασκευάσει, να το δούμε όλοι μαζί, να το χαρούμε, όπως χαρήκαμε σήμερα αυτήν εδώ την συνάντηση, την οποία κάνουμε κάθε χρόνο. Κάνουμε κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, Ιούνιο μήνα, συνάντηση στην Πλας Μυτιλίνης για τα παιδιά που μαζεύονται εδώ για να ψυχαγωγηθούν με ένα διαφορετικό τρόπο. Με το παραμύθι, το θεατρικό παιχνίδι, τη μουσικοκινητική και στο τέλος κάνουμε και λίγο face painting, έτσι να πάρουν κάτι μαζί τους. Το χάρηκα πολύ, πιστεύω ότι το χαρήκανε και τα παιδιά. Γεροί να είμαστε, γιατί τα παιδιά είναι αυτά που κρατούν ανθρώπους σαν και μένα, συγγραφείς παιδικών βιβλίων, θεατρολόγους και ηθοποιούς, ζωντανούς. Εσείς δηλαδή, τα παιδιά που είναι εδώ γύρω μας αυτή τη στιγμή, είναι ο λόγος που γράφουμε, που είμαστε ζωντανοί και δημιουργικοί.